Ωραία, αλλάζει με τον Ντέγε. Ο Ντέγε που θα κάνει το σουτ. Πρώτη τελική προσπάθεια στο μάτς, το 5. Τίγια. Την κοινή, Μπρούνο Γκάμα. Την πέρασε την μπάλα, η ευκαιρία του Άρη. Φοβερή προβολή από τον Μπράλιτς. Πάλι στο πρώτο δοκάρι, κεφαλιά προς τα πίσω. Άρα πρόβλημα για την κεφαλιά του Βέλεθ. 1-0 ο Άρης στο 10. Και ο Βέλεθ είναι εκεί στο δεύτερο δοκάρι για να την εκμεταλλευτεί και να κάνει το 1-0. Δεν προλαβαίνει ο Κρίστινσον. Προβάδισμα για τον Άρη. Μέσα σε 5 λεπτά κυριαρχίας στο γήπεδο βρίσκει τον τρόπο να φτάσει στο γκολ. Την κοινή με πολύ χώρο και το σουτ θα διώξει ο Κρίστινσον. Μπρούνο Γκάμα, γκολ 2-0 στο 12. Πρώτο γκολ για τον Μπρούνο Γκάμα φέτος, πρώτο του γκολ μετά από 10 μήνες. Είναι σκοράρει από τον Νοέμβρη του 18, από ένα μάτς εκτός έδρας απέναντι στον Απόλλωνα. Το κάνει τώρα εκμεταλλευόμενος την επέμβαση του Κρίστινσον για να κάνει το 2-0. Και ο Μπέρτος θα κάνει ένα σουτ πάνω από την εστία του Έμαν. Το σουτ δεν είναι καλό, αλλά η μπάλα καταλήγει στον Νούνιτς, ο οποίος έχει την ευκαιρία. 2-1 στο 20. Πρώτο γκολ για τον Νούνιτς φέτος. Θα δείτε εδώ ότι καλύπτεται φυσικά από 2 και 3 παίκτες. Εκτελεί τον Έμαν και κάνει το 2-1. 3 γκολ σε 20 λεπτά. Έλα Θωμά. Ικανοποίηση στο πάγκο της ΑΕΛ μετά από τη μείωση του σκόρ από τον γκολ του Νούνιτς. Ο Σλοβαίνος, ο οποίος είχε assist μέχρι στιγμής στο πρωτάθλημα, δεν είχε σκοράρει. Αυτό είναι το πρώτο του τέρμα. Με τον Μιχάλη Γρηγορίου αμέσως να αλλάζει τα πλάνα του. 3-4-3 είναι η εντολή που έχει δώσει να παίξει. Ο Σάβλεβιτς, του Βάρντα, ψάχνει στην πλάτη. Του Σούντγκρεν ένα γυριστό, το οποίο φεύγει out στο 25. Σέντρα του, το σου του Φετφατζίδη πάνω από την εστία στο 38. Ματίγια με φορά προς την εστία, καλή εκτέλεση στο δοκάρι. Στην άμυνα, σέντρα γίνεται και ο Φετφατζίδης πιάνει ένα σουτ πάνω στον Γκάτσε. Άλλο ένα, ο Κρίστινσον θα διώξει, κόρνερ για τον Κόρχουτ. Χαμηλά το γύρισμα, δίπλα από την εστία του Κρίστινσον από το Ροζ. Out στο 53. Έπρεπε λάθος από τον Μπράλιτς, ο Κόρχουτ γυρίζει, ο Ιντέγε δεν μπορεί. Ο Μπά θα κάνει το σουτ πάνω από την εστία του Κρίστινσον. Με στην περιοχή. Άλλη μία πάσα, το σουτ του την κινεί στο δοκάρι, ο Ροζ out. Όχι, κόρνερ δίνει πάλι. Τελείω Κάτσε. Κεφαλιά του Βάρντα 2-3 στο 74. Πίεση 20 λεπτών, ασφυκτική πίεση από τον Άρη και στην πρώτη ευκαιρία που βρίσκει στο δεύτερο ημίχρονο γυρίζει το παιχνίδι στο 74. Και έλα Θωμά.